Η χρόνια έκθεση στην Αφρικανική σκόνη και τους σχετικούς ρήπους της έχει συσχετιστεί με μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών ασθενειών, μειωμένης πνευμονικής λειτουργίας, καρδιαγγειακών διαταραχών, ακόμη και ορισμένων τύπων καρκίνου, και γι' αυτό ειδικά στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην Δυτική Ελλάδα, που παραμένει το φαινόμενο, συστήνονται μέτρα αυτοπροστασίας. Αυτό που πρέπει να κάνουν αυτοί οι ασθενείς αυτές τις μέρες είναι να περιορίσουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους, να αποφύγουν οποιαδήποτε σωματική κόπωση και άσκηση σε εξωτερικό χώρο, αυστηρά δε αυτοί που είναι βαριοί ασθενείς ή μεγάλοι στην ηλικία, και όσο μπορούν να αποφύγουν να αερίζουν το σπίτι, να κλείνουν δηλαδή τα παράθυρα για να μην μπαίνει και να ανανεώνεται ο αέρας και να εισέρχεται αυτό μέσα στο σπίτι. Με κλειστά τα παράθυρα μέσα στο σπίτι προσπαθούμε να το κρατήσουμε αυτή τη συνθήκη την ατμοσφαιρική, να την κρατήσουμε εκτός από το σπίτι μας. Οπωσδήποτε όμως αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι να αποφύγουν την οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση και οπωσδήποτε την αποφυγή της σωματικής άσκησης ή ακόμα και του περπατήματος, της βόλτας, αυτές τις λίγες δύσκολες μέρες που είναι και η σημερινή μια τέτοια μέρα. Ίσως λίγο και αύριο, από την Πέμπτη φαίνεται ότι καθαρίζει. Εκτός από τη σκόνη, στο αναπνευστικό μας σύστημα περνούν και επικίνδυνα στοιχεία που μεταφέρονται λόγω αυτής, οπότε μέχρι και την Πέμπτη που θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, καλό θα ήταν να μην επιβαρύνουμε σύμφωνα με τους γιατρούς τον οργανισμό μας, για να μην νιώσουμε δυσφορία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές μέρες με αυτόν τον καιρό και αυτή τη συνθήκη τη φετινή χρονιά και δυστυχώς επηρεάζει άμεσα αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα με το αναπνευστικό σύστημα, και τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και τους ασθενείς με άσθημα, αλλά και κάποιους καρδιολογικούς ασθενείς. Η σκόνη μεταφέρει απάνω, εκτός από τη σκόνη που υπάρχει, που έρχεται από την έρημο, από τη Σαχάρα, μεταφέρει και κάποια σωματίδια και κάποια αλλεργιογόνα, τα οποία τα εισπνέουμε και προκαλούμε έξτρα παροξύνσεις σε αυτούς που έχουν βροχικό άσθημα και σε αυτούς που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στους υγιείς ανθρώπους δεν τίθεται κίνδυνος για μακροπρόθεσμα προβλήματα στην υγεία τους, μιας και το φαινόμενο στη χώρα μας έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν είναι μόνιμο. Ακόμα και σε έναν υγιή άνθρωπο, με αυτή τη συνθήκη την ατμοσφαιρική, να αισθανθεί μια δυσφορία και να μην, αν κάνει κάποια σωματική άσκηση, κάποια σωματική κόπωση, και καλό είναι να μην φτάνει στα όρια του, αλλά κάποιο πρόβλημα μακροπρόθεσμο ή ακόμα και κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, εντάξει, δύσκολο σε κάποιον υγιή ή σε κάποιον νέο άνθρωπο.